Καλή σας μέρα, κύριε Μεταξά. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, την Κυριακή τα αποτελέσματα μόνο θετικά ήταν για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν ξέρω αν τα περιμένετε ή περιμένετε κάτι περισσότερο. Καταρχάς είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για όλο το λαό. Mm-hmm. Σημαντικά ποσοστά και ιδιαίτερα στην Αττική και στην περιοχή σας και στο Ηράκλειο, τρίτη δύναμη όπως όλες τις γειτονιές mm-hmm. και σε όλους τους δήμους της Αττικής, με αύξηση των ποσοστών. Κάτι το οποίο ούτε συγκυριακό είναι, το αντίθετο, δείχνει ότι σταθεροποιείται και ενισχύεται αυτό το οποίο απαιτείται σήμερα, αυτό το οποίο χρειάζεται και ο λαός γενικά. Αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης απέναντι στη βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της. Και νομίζουμε ότι ακριβώς επειδή ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο όλο και πιο νέοι άνθρωποι ιδιαίτερα, αλλά και νέοι ψηφοφόροι του ΚΚΕ συμπορεύονται με το ΚΚΕ στις μεγάλες μάχες και στη μάχη των εκλογών, νομίζουμε ότι αυτή η δύναμη μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά το επόμενο διάστημα στην ανάπτυξη των αγώνων, στην οργάνωση των εργαζομένων, των νέων ανθρώπων, να ανοίξουμε ένα καλύτερο δρόμο αντεπίθεσης. Μετά τις περσινές διπλές εθνικές εκλογές τέτοια περίοδο, τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου, ήρθε τώρα και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Υπάρχει σταθερά ανωδική η πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η σταθερά ανωδική πορεία? Νομίζουμε ότι δείχνει ότι υπάρχει όλο και περισσότερος κόσμος mm-hmm. ο οποίος ακουπάει στο ΚΚΕ. Εμείς κάνουμε προσπάθεια, οι οργανώσεις, οι φίλοι, οι οπαδοί, οι αγωνιστές με τους οποίους δίνουμε μάχες παντού, στα σχολεία, στις σχολές, στους χώρους δουλειάς, στα χωριά, με τους αγρότες, στα μικρομάγαζα. Διαμορφώνονται δεσμοί, σημαντικοί δεσμοί, αγωνιστικοί δεσμοί. Δοκιμάζονται σε αγώνες σημαντικούς που αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται το επόμενο διάστημα. Και φυσικά νομίζουμε ότι η προσπάθεια του ΚΚΕ να αποκαλύψει την ρίζα όλων των αντιλαϊκών μέτρων, τους υπεύθυνους, νομίζουμε ότι όσο περνάει ο χρόνος γίνεται και πιο αντιληπτό, επιβεβαιώνεται στην πράξη. Δείτε για παράδειγμα για το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν και, ήταν και η συζήτηση των προηγούμενων ημερών. Πώς επιβεβαιώθηκε το ΚΚΕ σε αυτό που έλεγε εδώ και χρόνια, ότι πρόκειται για φυλακή των λαών και όχι για αυτό που ιδιαίτερα οι κεντροαριστερές δυνάμεις στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη λέγανε ότι θα καταφέρουν να την αλλάξουν, θα καταφέρουν να την κάνουν το κοινό μας σπίτι, αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι, των μονοπωλίων, των πολέμων, στα χειρότερα μάλιστα που έρχονται από την επόμενη μέρα. Νομίζουμε ότι αποδείχθηκε και αναδείχθηκε και σε αυτή την εκλογική μάχη ότι το ΚΚΕ μπορεί να αποτελέσει τη φωνή εκεί μέσα που συνδιαμορφώνονται οι αποφάσεις, να αποτελέσει τη φωνή του λαού, τη φωνή των παραγωγών του πλούτου, τη φωνή των λαϊκών οικογενειών που στενάζουν, που κάθε ζήτημα που συναντάνε στην καθημερινότητά τους, όποια πέτρα και αν σηκώσουν, έχει από τη μια μεριά την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη μεριά την υπογραφή όλων των υπόλοιπων κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης, σε αυτά τα οποία δέχονται και αντιμετωπίζουν στη ζωή τους. Όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική και την κυβέρνηση, κύριε Μεταξά, πώς μεταφράζεται το αποτέλεσμα της Ευρωκάλπης? Κοιτάξτε, προφανώς τώρα θα υπάρξουν εξελίξεις γενικότερα στην προσπάθεια αναμόρφωσης του πολιτικού συστήματος, εμείς λέμε του αστικού πολιτικού συστήματος, με στόχο να μην επιτρέψουν αυτή η δυσαρέσκεια η οποία εκφράζεται και αντικειμενικά εκφράζεται και είναι λογικό να εκφράζεται γιατί επαναλαμβάνουν βάρβαροι πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, αυτή η δυσαρέσκεια να μην γίνει οργάνωση και αγώνας. Οπότε το ξαναμασκάρεμα είναι μια συνταγή την οποία την έχουμε δει. Είμαστε το 2024. Εντάξει, η κυβέρνηση τι λέει τώρα? Αν είχε πετύχει το στόχο θα έλεγε ότι ο λαός στηρίζει το αντιλαϊκό της έργο. Τώρα που έπεσε λίγο παρακάτω λέει ότι ο λαός έχει σβερκοφαγούρα, όπως λέμε και εμείς εδώ πέρα. Αλλά δεν θα εγκαταλείψει το στρατηγικό της σχέδιο, ακριβώς γιατί υπηρετεί
τους επιχειρηματικούς ομίλους όπως και τα υπόλοιπα κόμματα. Σε μια δύσκολη συγκυρία για αυτούς, για την κερδοφορία τους, για την ανταγωνιστικότητά τους, σε μια συγκυρία που επαναλαμβάνω είμαστε σε πολεμική προετοιμασία όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία φυσικά θα τα πληρώσει, θέλουν να τα πληρώσει ο λαός με τον υδρότα του, με το αίμα του, και γι' αυτό και είναι και ελπιδοφόρη η ενίσχυση του ΚΚΕ, γιατί μπορούμε να, τους, να αντισταθούμε σε αυτή την στρατηγική. Μπορούμε να μπούμε μπροστά, να φρενάρουμε, αλλά και να ανοίξουμε δρόμο προοπτικής. Ταυτόχρονα, κύριε Μεταξά, είδαμε την Κυριακή και εδώ στη χώρα μας, αλλά και σε μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αυξάνονται σημαντικά τα ποσοστά ακροδεξιών κομμάτων. Πόσο σας ανησυχεί αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπόλοιπα κόμματα που χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για την άνοδο της ακροδεξιάς έχει αποκαλυφθεί επίσης, γιατί είμαστε το 2024, ότι είναι η μεγαλύτερη χορηγή της ακροδεξιάς με πολλούς και διάφορους τρόπους. Με το πώς βαφτίζουν αντισυστημικές κάποιες δυνάμεις που καμία σχέση δεν έχουν με αντισυστημική στάση, αντίθετα είναι νύχη κρέας με το σύστημα. Με το πώς αβαντάρουν τις δυνάμεις αυτές, τις σκοταδιστικές τους απόψεις, με το ξαναγράψιμο της ιστορίας, με την εξίσωση του κομμουνισμού με τον ναζισμό, που αποτελεί και επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πώς στηρίζουν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, τους ναζί του Αζόφ, του τάγματος Αζόφ στην Ουκρανία. Θυμάστε, στη Βουλή τους χειροκροτούσαν όλοι όταν εμφανίστηκε ο Ζελένσκι. Μόνο το ΚΚΕ δεν ήταν εκεί πέρα και έγκαιρα είχε προειδοποίηση για το τι θα γινόταν. Κροκοδίλια δάκρυα. Είναι νύχη κρέας με το σύστημα η ακροδεξιά. Τους αμολάνε και τους ξαναμαζεύουν όποτε το σύστημα τους χρειάζεται. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν και τέτοια μαντρόσκυλα για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά τους, τα οποία φυσικά όταν βγαίνουν και κυβερνήσεις, δείτε το παράδειγμα της Μελώνη, γίνονται τα καλύτερα σκυλάκια του συστήματος. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η ακροδεξιά αποτελεί και έναν καλό μπαλαντέρ και για τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, για να κραδένουν τον μπαμπούλα της ακροδεξιάς ώστε να ξεπλένουν τις δικές τους αμαρτίες. Τις αμαρτίες της γνωστής σοσιαλδημοκρατίας, που στηρίζει ακριβώς το ίδιο σύστημα, στηρίζει την ίδια πολιτική. Δείτε αυτό που γίνεται τώρα στη Γαλλία με τον Μακρόν. Όλοι γίνανε Μακρόν, ξεχνώντας ότι ο Μακρόν είναι προτεργάτης της επίθεσης απέναντι στους Γάλλους εργαζόμενους και μάλιστα και προτεργάτης στην προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μια πιο επιθετική στάση για λογαριασμό των φυσικά των μονοπωλίων στον πόλεμο, στην Ουκρανία και γενικότερα. Από την Κυριακή, από την Κυριακή το βράδυ και όλα, πριν καν ολοκληρωθούν τα εκλογικά αποτελέσματα, έχει ξεκινήσει και θα το δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, ένας διάλογος για προσπάθεια σύνθεσης και συνεργασίας του κεντροαριστερού χώρου. Εκεί το ΚΚΕ θα πάρει μέρος, αν του ζητηθεί. Κοιτάξτε, νομίζω ότι επίσης έχει αποδειχθεί ότι καμία σχέση δεν έχουν αυτές οι διεργασίες με τα όνειρα, τις προσδοκίες των λαϊκών ανθρώπων οι οποίοι προσδιορίζονται ως αριστεροί. Τώρα, προφανώς, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρούν τον ΝΑΤΟ ιερή αμυντική συμμαχία, που πίνουν νερό στο όνομα των αντιλαϊκών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς έχουν πολύ πολύ περισσότερα σημεία σύγκλησης, και όχι μόνο μεταξύ τους, και με τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό έχει φανεί και από τις ψηφοφορίες και στην Ευρωβουλή και εδώ. Και στο κοινοβούλιο εδώ πέρα. Τι να πρωτοπούμε τώρα, την κοινή αγροτική πολιτική, τα εργασιακά, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Δεν έχουν αυτά σχέση με τις αγωνίες του λαού, των λαϊκών ανθρώπων. Θα αποτελέσει μια προσπάθεια που είναι απαραίτητη για το αστικό πολιτικό σύστημα μόνο, όχι όμως για το λαό, να δημιουργηθεί ένας πόλος ο οποίος θα λειτουργεί ως, να το πω έτσι, μιας και είναι και των ημερών, ως πάγκος. Όταν η πρώτη ομάδα, αυτή που είναι στην κυβέρνηση, κουραστεί, κάνει πίσω, να βγαίνει και ο πάγκος να συνεχίζει το αντιλαϊκό της έργο. Ένα παιχνίδι και ένα σενάριο το οποίο το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό και οι διεργασίες αυτές δεν αφορούν το λαό. Αντιθέτως, νομίζουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και ένα ρεύμα που επίσης εμφανίστηκε. Άνθρωποι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια στήριζαν την κεντροαριστερά, ναι, να πούνε φτάνει,
τέρμα πια, ακολουθά όλο δρόμο, όχι το δρόμο της απογοήτευσης, το δρόμο της στήριξης από την αριστερή πλάγια οδό του συστήματος, της οικονομίας των λίγων, αλλά να συμπορευτούν με το ΚΚΕ για να ανοίξουμε ένα δρόμο προοδευτικό πραγματικά, δρόμο προοπτικής για αυτό που χρειάζεται στα δύσκολα που έρχονται την επόμενη μέρα που είναι σήμερα. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και κομματικοί σχηματισμοί, οι οποίοι είναι πολύ πιο κοντά στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, θεωρητικά τουλάχιστον. Μιλώ για το ΜΕΡΑ25, μιλώ για τη Νέα Αριστερά ή την Πλεύση Ελευθερίας. Εκεί θα βλέπατε μια διεύρυνση. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε ότι είναι πολύ πιο κοντά, δεν ξέρω, ίσως επειδή καθόμαστε κοντά στα έδρανα της Βουλής. Όχι μόνο χωροταξικά. Αλλά όσον αφορά τις απόψεις και τις θέσεις τους, αλλά και τις, ξαναλέω, και τη στάση τους, ιδιαίτερα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, θα δείτε ότι είναι μίλια μακριά και βρίσκονται στην απέναντι όχθη μαζί με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βεβαίως. Είμαι και βουλευτής εδώ από τη Θεσσαλία, τις στρατηγικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πλημμύρες, που λένε κοινικά ότι περιοχές οι οποίες δεν είναι πλούσιες και οι οποίες δεν έχουν μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον, σε αυτές τις περιοχές θα απορρίπτονται τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, αυτές τις στρατηγικές τις έχουν ψηφίσει όλοι μαζί. Και η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ευρωβουλή και φυσικά και εδώ σε αυτές τις γραμμές κινούνται. Άρα νομίζουμε ότι η συμμετοχή της Νέας Αριστεράς και των άλλων δυνάμεων σε αυτές τις διεργασίες, επαναλαμβάνω, στόχο έχουν και θα έχουν να διαμορφωθεί ένας νέος πόλος για να κρατάει μέσα την λαϊκή δυσαρέσκεια. Να μην επιτρέπει η λαϊκή δυσαρέσκεια να κατευθυνθεί στο μόνο ελπιδοφόρο δρόμο, το δρόμο της σύγκρουσης, το δρόμο της οργάνωσης, το δρόμο της ενίσχυσης του αγώνα στο δρόμο. Εκεί ανατρέπονται οι αποφάσεις, εκεί ανατρέπεται η αντιλαϊκή πολιτική και σε αυτόν τον δρόμο μπροστά είναι το ΚΚΕ. Γι' αυτό και καλούμε όλο αυτόν τον κόσμο που προβληματίζεται, που βλέπει με, επιτρέψτε μου να πω, είτε με αμηχανία, είτε ακόμα και με αποστροφή στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων κομμάτων της κεντροαριστεράς τα τελευταία χρόνια, να κάνει ένα θαρετό βήμα με το ΚΚΕ. Μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να βρεθούμε σε κοινούς αγώνες ενάντια στους πληστηριασμούς, στους εργασιακούς χώρους, στις σχολές, στη γειτονιά, και εκεί να συζητήσουμε και για την πορεία και το μέλλον του κινήματος, του λαϊκού κινήματος, την πορεία και το μέλλον των αγώνων στη χώρα μας, απεγκλωβισμένοι από όλες τις αυταπάτες που έχουν καθυλώσει ιδιαίτερα τους αριστερούς ανθρώπους σε ένα βάλτο στήριξης όμως του συστήματος με πολλούς και διάφορους τρόπους. Γίνατε απόλυτα σαφείς, κύριε Μεταξά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.